Χρόνια πολλά, εύχομαι να περάσατε τέλεια την ημέρα των Χριστουγέννων, να ήταν από τις πιο ωραίες μέρες και να έχετε έτσι όμορφες και καλές αναμνήσεις. Αν θέλετε γράψτε μου έτσι κάτω στα σχόλια τι κάνατε, που πήγατε, τι φάγατε, ό,τι θέλετε. Εμείς τώρα από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να έρθουν οι καλεσμένοι μας. Έχω βάλει τα ρούχα που σας είπα ότι είχα πάρει από Elizet. Και μέσα είναι σχεδόν τα πάντα έτοιμα. Θέλω απλά να ψήσω το σουφλί και να φτιάξω τις σαλάτες. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε έτοιμα. Το κρέας βγήκε πριν από λίγο και απλά θα το βάλουμε λίγο πριν έτσι για να πάρει έτσι λίγο θερμοκρασία πάλι. Κατά τα άλλα είμαστε πανέτοιμοι. Και εδώ είναι ο Αλέξανδρος με το πουκαμισάκι του και το τζινάκι του. Δεν θα του βάλω το πλεκτό για να μην σκάσει, οπότε θα τον αφήσουμε έτσι. Και να σας δείξω λίγο το τραπέζι μας που έφτιαξα αυτά που σας έλεγα και χθες τελικά τις πετσέτες σαν... Πάμε χριστουγεννιάτικο δέντρο και έβαλα έτσι και μια κανελίτσα για διακόσμηση. Έχω βάλει αυτά τα αγαπημένα μου ποτηράκια, ένα κρασοπότηρο, ένα του νερού. Και αυτή εδώ τη σύνθεση, η οποία εντάξει είναι και την αρχή, μετά θα φύγει, δεν θα χωράμε. Τα μαχαιροπύρουνά μας και τις πιο τέλειες χαρτοπετσέτες που βρήκα φέτος. Αυτές επέλεξα από όλα αυτά που πήρα φέτος, γιατί πώς σας έχω πει, πήρα πάρα πολύ χαρτοπετσέτα. Και να είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχω εδώ το σουφλέ, έτοιμο σχεδόν έτοιμο βασικά. Εδώ το κρεατάκι. Και τώρα θα καθίσω να τηγανίσω μπέικον, γιατί θα φτιάξω σίζαρ. Και επειδή εμείς κάτι δεν έχουμε τζάκι. Είμαστε, μόλις έφυγαν και οι καλεσμένοι μας, μόλις, βασικά έχουν ώρα που έχουν φύγει, απλά τελειώσαμε και εμείς το μάζαμα, λίγα στην κουζίνα μας έχουν μείνει, αλλά γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο, μια χαρά είμαστε και σκουπίσαμε και αυτή η σκούπα η stick πραγματικά σε σώζει, τη βγάζεις, τη βάζεις όποτε θέλεις, ό,τι θέλεις κάνεις. Τώρα το vlog μας νούμερο 26 δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, αλλά είναι εντάξει φυσιολογικό, γιατί και εγώ ήθελα να είμαι χωρίς κάμερα, να μην έχω όλη τη μέρα την κάμερα. Αλλά και εσείς τώρα 25-26 είστε με τις οικογένειές σας, τρώτε με φίλους, βόλτες, τέτοια πράγματα, οπότε δεν έχετε κι εσείς χρόνο γι' αυτό. Αλλά εγώ ήθελα να τελειώσω το vlog μου και να το φτάσω εννοείται μέχρι και την 26η μέρα. Ευτυχώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά με τα φαγητά που σας έλεγα χθες και είχαν οχωθεί. Πήγανε πολύ πολύ καλύτερα από όσο περίμενα, δηλαδή είναι φαγητά τα οποία τα έχω ξανακάνει, ακόμα και το σουφλέ που θεωρώ ότι εγώ κάνω τα πιο ωραία γεμιστά και το πιο ωραίο σουφλέ. Ακόμα και το σουφλέ μου ήταν πολύ πιο ωραίο από άλλες φορές και το αρνάκι μας βγήκε υπερτέλειο, γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε όμορφα έτσι και ωραία με τους γονείς μας εδώ στο σπίτι. Και πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο κουτάκι από το Yogi Tea, το κράτησα για σήμερα το 24ο. Το οποίο είναι ένα Christmas tea, ήμουν σίγουρη να σας πω την αλήθεια ότι είναι, θα έχει μέσα το Christmas tea. Λοιπόν, και αυτά θα το κλείσω κάπου εδώ. Τώρα θέλω μόνο να ξεβαφτώ, να βάλω πιτζαμούλες και να μην είμαι στο ψεύτικο τζάκι που σας έδειξα πριν στην τηλεόραση που ακόμα καίει. Εν τω μεταξύ του έκανα και πλάκα γιατί καθόμουν εγώ από τη μεριά ακριβώς μπροστά από τη τηλεόραση και του λέγα δεν μπορώ και εγώ με καίει η πλάτη μου. Αστειευόμενη τώρα, τέλος πάντων. Αυτά, χρόνια πολλά. Εύχομαι να περάσατε τέλεια, εύχομαι να σας κράτησα ωραία παρέα αυτές τις 26 μέρες, εύχομαι να πραγματικά να διασκεδάσατε και να σας άφηνε έτσι ένα ωραίο
ένα ωραίο κλείσιμο, ένα ωραίο συνέστημα. Να είμαστε καλά και του χρόνου, πρώτα θέλω να ξανακάνουμε vlog μας. Δεν ξέρω τώρα αν μέχρι να αλλάξει η χρονιά θα κάνω κάποιο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν και ήθελα να έκανα ίσως 2 και 3, να μην έκανα σερί μέχρι την πρώτη χρονιά που μου ζητήσατε αρκετές. Έλεγα να έκανα μερικά, αλλά νιώθω και την ανάγκη έτσι να καθίσω λίγο με τον Αλέξανδρο περισσότερες ώρες και να μην έχω μοντάζ και σχολεία και με την κάμερα όλη μέρα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το έχω ανάγκη, οπότε θα δω ανάλογα πώς θα έρθει. Τώρα, άμα θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Όσα κορίτσια δεν με ακολουθείτε και όσες έχετε, εννοείται Instagram, που εκεί θα τα λέμε εννοείται καθημερινά ακόμα και τώρα. Και αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα για ακόμα μια χρονιά εδώ στο vlog μας. Για ακόμα μια χρονιά είχα ένα σταθερό κοινό και κορίτσια τα οποία έβλεπα ξανά και ξανά μηνύματά τους και κάποιες που μου στέλνατε για καθημερινά. Και αυτά. Θα έρθετε να πείτε χρόνια πολλά. Έρχονται τα αγόρια. Έρχονται τα αγόρια να σας πούν χρόνια πολλά. Έλα, Αλέξανδρε, έλα να πούμε χρόνια πολλά. Θα δώσεις φυλάκι για χρόνια πολλά. Για δώσε φυλάκι. Θα πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πες. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Γεια.